Ένα ειδικά διαμορφωμένο λεωφορείο με επιβατικό κοινό άτομα με καινοτόμες ιδέες είναι έτοιμο να ξεκινήσει το ταξίδι του από την Αθήνα και να φτάσει στη Βιέννη. Για πρώτη φορά η Ελλάδα συμμετέχει στον πανευρωπαϊκό θεσμό Startup Bus Europe, ο οποίος διοργανώνεται για τέταρτη συνεχή χρονιά και στον οποίο συμμετέχουν άλλες 7 ευρωπαϊκές χώρες. Ένα λεωφορείο 50 θέσεων, ειδικά διαμορφωμένο, θέλουμε να το κάνουμε σαν γραφείο και τα άτομα που θα επιβαστούν να αισθάνονται πάρα πολύ ωραία και άνετα. Θα επιβαστούν 25 με 30 άτομα, έτσι ώστε να δημιουργηθούν 4 με 5 ομάδες, οι οποίοι θα φτιάξουν μια επαγγελματική παρουσίαση, ένα μικρό business plan, κατά τη διάρκεια των 72 ώρων ταξιδιού μας, το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε επενδυτές και να διακριθούν μεταξύ των άλλων ομάδων από άλλες 7 ευρωπαϊκές πόλεις. Το ταξίδι θα ξεκινήσει στις 25 Οκτωβρίου και κατά τη διάρκεια του θα γίνουν 4 τάσεις στη Θεσσαλονίκη, στη Σόφια, στη Ρουμανία και στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Οι επιχειρηματίες θα παίρνουν πίσω από ειδικούς επαγγελματίες του κλάδου, συμβουλευτικές υπηρεσίες, κάποια χρήσιμα εργαλεία για να βελτιώσουν και να εξελίξουν την ιδέα που αναπτύσσουν. Θα έρθουν ήδη δηλαδή σε επαφή, θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Τα λεωφορεία όλων των ευρωπαϊκών χωρών με τους επίδοξους επιχειρηματίες έχουν δώσει ραντεβού στη Βιέννη για τις 28 Οκτωβρίου. Μόλις φτάσουν εκεί, πρώτα θα ψηφιστούν 3 ομάδες με τις καλύτερες ιδέες από το κάθε λεωφορείο. Έπειτα θα διακριθούν οι 5 και στη συνέχεια από αυτές θα αναδειχθούν οι 3 νικητές του φετινού διαγωνισμού. Ανεξαρτήτως δηλαδή της θέσεως στον εσωτερικό διαγωνισμό του Startup Bus, θα έχουν ευκαιρία να επισκεφθούν το Pioneer Festival, που είναι ένα από τα top events για επιχειρηματικά και καινοτομία στην Ευρώπη, όπου μπορούν να έχουν ευκαιρίες δικτύωσης και πρόσβαση σε επενδυτικό κοινό. Το κόστος για τη συμμετοχή, τη διαμονή και την πρόσβαση σε όλα τα event της διοργάνωσης ανέρχεται στα 300 ευρώ και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στο www.startupbus.com έως τις 15 Οκτωβρίου.